Ερασιτεχνικό βίντεο καταγράφει λαγοκέφαλο, ο οποίος κυνηγά να δαγκώσει ακόμη και τα πόδια γλάρου. Ο γλάρος αντιλαμβάνεται το κίνδυνο και τον αποφεύγει, όπως κατέγραψε ψαράς, ο οποίος δεν πίστευε στα μάτια του. Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Αυτό λέμε. Δηλαδή θα έρθει η στιγμή και θα δαγκώνουν και τα σκάφη να τα τρώνε τα ίδια. Δηλαδή έχω εγώ προσωπικά ένα βίντεο στο κινητό μου που υπάρχει ένας λαγοκέφαλος και είμαι με το σκάφος δίπλα και πετάω κάτι ψάρια και έρχεται ένας γλάρος και προσπαθεί να δαγκώσει του γλάρου τα πόδια. Και τελικά τι έγινε, κυριούσε ο γλάρος έφευγε γιατί δεν είναι και βλάκας, να το πούμε έτσι. Την ίδια ώρα οι επιθέσεις λαγοκέφαλων σε λουόμενους αυξάνονται και στο νησί μας, γεγονός που προβληματίζει τους πολίτες και τους επαγγελματίες. Πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε στο Μαράθι Χάνιον, όπου λουόμενοι ενώ κολυμπούσε ένιωσε ένα δάγκωμα στην περιοχή του Γκλουτού, όπου δημιουργήθηκε μια μεγάλη μελανιά, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζει πρόβλημα λόγω της τοξικότητας του ψαριού. Πληροφορήθηκα προχτές από συναδέλφους στο Μαράθι, ανήμερα της Παναγίας, ότι έγινε άλλη μία επίθεση σε λουόμενοι και δάγκωσε τη γυναίκα. Στη Σιτία ακροτηριάσανε το παιδάκι, το δάγκασε και το ακροτηριάσανε στο δακτυλάκι, στον αντίχειρα. Το παιδάκι ήταν 12 χρονών. Από εκεί και έπειτα νομίζω ότι και η πολιτεία πρέπει να πάρει τα μέτρα της. Εδώ στην Αμουδάρα εγώ κολυμπούσα μια φορά και βγήκε ένας στους 20 πόντους. Και κυνηγάει τα άκρα. Τα άκρα, δηλαδή τα δάχτυλα. Είναι το μόνο ψάρι που βλέπουμε τις πιο πολλές φορές στον χρόνο. Εξαφανίζονται τα άλλα σιγά σιγά, τα εξαφανίζουν βασικά οι λαγοκέφαλοι και μένουν οι λαγοκέφαλοι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Μετά αντικρίζονται τις ζημιές στα εργαλεία. Εδώ κόβουν τα σινιά, τα μολύβια, τι μου λέτε τώρα, και εδώ δαγκώνουν τον άνθρωπο. Να φεύγουν μακριά. Να φεύγουν έξω από το νερό. Δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν κάπως αλλιώς. Από δεν φεύγει, ό,τι και αν του κάνει, δεν φεύγει. Και ειδικά άμα είναι ανοιχτό χρώμο. Το δέρμα ενός ανθρώπου π.χ. είναι άσπρο, αυτό είναι το στοιχείο του άσπρο. Οι λαγοκέφαλοι μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και στους 20 πόντους νερό, σημειώνουν ψαράδες, οι οποίοι κρούν εδώ και αρκετά χρόνια τον κόδωνα του κινδύνου για τα τοξικά ψάρια, περιγράφοντας τις μεγάλες ζημιές στα αλλιευτικά εργαλεία τους, αλλά και την καταστροφή σε βάρος του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αυτά τα ψάρια πολλαπλασιάζονται πολύ εύκολα και σε γρήγορους ρυθμούς. Έχει ψάρι και 15 κιλά. Έχει ψάρι και 15, έχει ψάρι και 8 κιλά, έχει ψάρι και μισό κιλό. Στους 20 πόντους στο νερό το έχω εντοπίσει. Μόλις βλέπει κάτι μέσα στο νερό θέλει να φάει και μου δέρνει για να φάει. Μέχρι και σήμερα οι αρμόδιοι δεν λαμβάνουν μέτρα, με συνέπεια να εντείνεται η ανησυχία με φόντο τις επιθέσεις λαγοκέφαλων σε λουόμενους. Εγώ θα έλεγα λοιπόν στους λουόμενους ότι από τη στιγμή που δεν το γνωρίζουν το ψάρι, οτιδήποτε ψάρι και να είναι, να μην το προσεγγίζουν, να μην το πλησιάζουν. Να μην το πλησιάζουν και να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη στιγμή να κολυμπάνε εκεί.